Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μόλις πριν λίγες μέρες κάναμε αφιέρωμα από το κανάλι σας στον Βασιλέα Κάρολο της Αγγλίας, την αγάπη που τρέφει, της Μεγάλης Βρετανίας να το πω καλύτερα, την αγάπη που εκείνος τρέφει για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη πρόκληση, Σούνακ, ο οποίος προσέβαλε όχι μόνο το Μητσοτάκη, ακυρώνοντας το ραντεβού την τελευταία στιγμή, τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο προθυπουργούς ε, αλλά προσέβαλε ολόκληρη τη χώρα. Ο βασιλέας Κάρολος, ο οποίος είναι ένθερμος φιλέλλην, απάντησε στον κύριο Σούνακ με τον καλύτερο τρόπο, όπως μόνο ένας πραγματικός βασιλέας ξέρει, χωρίς καν να του μιλήσει. Και έτσι φόρεσε τη γραβάτα με την τιμημένη γαλανόλευκη, την ελληνική σημαία, κατά τη διάρκεια συνάντησή του με τον κύριο Σούνακ, για να του δώσει σαφέστατα το μήνυμα ότι ο βασιλέας είναι υπέρ της Ελλάδος, υποστηρίζει την Ελλάδα και την επιστροφή των ιερών γλυπτών των μαρμάρων του Παρθενώνα γιατί δεν έχουν αρπάξει μόνο γλυπτά, έχουν αρπάξει τμήμα, ολόκληρο τμήμα του ναού. Έτσι ο βασιλεύς Κάρολος πήρε σαφέστατα θέση υπέρ των Αθηνών και αψευδές, αψευδής μάρτυρας είναι η φωτογραφία που βλέπετε σε αυτή την εκπομπή και βέβαια έχει ξαναφορέσει τη συγκεκριμένη γραβάτα πρόσφατα σας το είπαμε εδώ από το κανάλι σας και στο παρελθόν την έχει ξαναφορέσει και πάλι. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.